Σήμερα δυστυχώς αυτά που είχαμε σχεδιάσει δεν μπορούσαμε να τα δείξουμε στο παρκέ. Η ομάδα μας αποτελείται κυρίως από παίχτες που δίνουμε πανελλήνιες, άρα οι στόχοι μας είναι λίγο περίεργοι φέτος η χρονιά. Εμείς προσπαθούμε, παλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Δυστυχώς στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έχουμε μπορέσει να δείξουμε αυτά που θέλουμε μέσα στο παρκέ. Ο Ηράκλειο φέτος το καλοκαίρι θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο ραντεβού του μπάσκετ. Να περιμένουμε την υποστήριξη από εσάς και την πόλη του Ηρακλείου. Εννοείται αυτό. Όλες οι ομάδες του Ηρακλείου και γενικότερα της Κρήτης θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έχει αναλάβει το κρητικό μπάσκετ. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα το υποστηρίξουν στο έπακρο αυτά, γενικότερα οι ομάδες. Ήρθαμε συγκεντρωμένοι, μπήκαμε δυνατοί από την αρχή. Χάσαμε μερικά rebound, αλλά μετά βρήκαμε ρυθμό και πήραμε τη διαφορά. Αύριο δύσκολο παιχνίδι, θα κριθεί όλο το πρωτάθλημα το πιθανότερο αν εφόσον κερδίσει σήμερα ο Ίκαρος στον ΠΑΟΚ. Πιστεύουμε στον εαυτό μας, πιστεύουμε στην ομάδα μας. Είμαστε όλοι μια γροθιά για αύριο. Θεωρητικά το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι για μας. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα. Κάναμε κάποια λάθη στην αρχή, αργήσαμε να βρούμε ρυθμό, χάσαμε κάποια rebound. Στη συνέχεια όμως καταφέραμε να τρέξουμε το παιχνίδι, να κλέψουμε πολλές μπάλες και να αυξήσουμε τη διαφορά μας. Ήταν μια καλή προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα, για τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον Ίκαρο ένα πολύ καλό match. Βέβαια δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νικητής σήμερα στο Ίκαρος ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, για πάρα ενδεχόμενα. Να δώσουμε ένα μήνυμα στον αδελφό σου, ο οποίος είναι επίσης μπασκετμπολίστας, είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, έχει κάνει μια επέμβαση. Τι θα ήθελες να του πεις? Επειδή έχω περάσει τα ίδια με τον αδερφό μου και πιο νωρίς από αυτόν, ξέρω ότι είναι μια επίπονη κατάσταση, ειδικά ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Και θέλω να πω σε όλους τους αθλητές, καταρχάς εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν, να υπήρχε δυνατότητα να μην συμβεί πουθενά. Θέλω να πω ότι ψηλά το κεφάλι, δουλειά και όλα είναι εφικτά. Μπορεί να ξαναγυρίσει ο καθένας μετά από κάτι τέτοιο τραυματισμό, ένα σοβαρό.